Η εταιρεία διαχείρισης Pern ανακοίνωσε πως εντοπίστηκε διαρροή σε μια γραμμή του αγωγού Ντρούσβα στην Πολωνία, που μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στην Ευρώπη. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι για την ώρα η αιτία της διαρροής παραμένει άγνωστη. Ειδικότερα, η διαρροή αυτή δείχνει ως μια προσπάθεια να πιεστεί η Ουγγαρία, η οποία επειδή δεν έχει ακολουθήσει την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιβολή κυρώσεων σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, απολαμβάνει μια σαφώς καλύτερη ενεργειακή και οικονομική τύχη από τις υπόλοιπες χώρες, όπως και την Ελλάδα. Όλοι στη Δύση άλλωστε είναι εκνευρισμένοι με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, γιατί ακολουθεί πρωτίστως αποκλειστικά τη γραμμή που εξυπηρετεί τεχνικά ουγγρικά συμφέροντα. Και αυτό στους διεθνιστές των Βρυξελών δεν αρέσει καθόλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαρροή εντοπίστηκε σε ένα σημείο του αγωγού περίπου 70 χιλιόμετρα από την πόλη Πλοκ. Η δεύτερη γραμμή του αγωγού και άλλα στοιχεία της δομής της Pern λειτουργούν κανονικά, σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση. Όλο το προσωπικό της Pern, τεχνικό, διοικητικό, πυροσβέστες, περιβαλλοντολόγοι εργάζονται βάσει των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί για τέτοια περιστατικά, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας. Η διαρροή αυτή έρχεται λίγο διάστημα μετά τις εκρήξεις στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream, οι οποίες αποδόθηκαν σε σαμποτάζ με βάση τους κανόνες της λογικής.